να πούμε κάτι για το μεταναστευτικό που αφορά την Ελλάδα. Ναι. Η Γερμανία ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για το μεταναστευτικό, Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Φρέιζερ, και την αποκαλεί συμμαχία των προθήμων. Δηλαδή, να μην περιμένουμε το τι θα αποφασίσουν και τι θα μπλοκάρουν συνέχεια οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, να υπάρξει ένας κύκλος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να συνεργαστούν πολύ στενά και να κάνουν μια συμμαχία για το μεταναστευτικό. Σε γενικές γραμμές, τι θα περιλαμβάνει αυτό? Αν έρχονται πρόσφυγες ή μετανάστες στις χώρες πρώτης εισόδου, όπως η Ελλάδα, με τη βοήθεια της νέας αυτής πρωτοβουλίας και της Ευρώπης, να εξετάζονται πολύ γρήγορα. Όσοι έχουν ελπίδες να μείνουν, να μένουν, και όσοι δεν έχουν, αμέσως να απελάβονται από εκεί που ήρθαν, δηλαδή στην Τουρκία, για παράδειγμα. Αυτοί που θα μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μοιράζονται αναλογικά. Δηλαδή, οι χώρες που έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως η Γερμανία, θα παίρνουν τους περισσότερους. Αυτοί που έχουν λιγότερο πληθυσμό, όπως η Ιρλανδία, η Δανία ή η Ελλάδα, θα παίρνουν λιγότερους. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που θα προχωρήσει η Γερμανία. Θα την ονομάσει, όπως σας είπα, Συμμαχία των Προθήμων για το Μεταναστευτικό. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει πάρει θέση. Έχουν πάρει θέση κάποιες άλλες χώρες, αλλά είναι μικρές. Η Γαλλία λέει ναι, αλλά πρώτα να ενισχύσουμε περισσότερο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό δηλαδή σωστό. Πρώτα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα σύνορά μας, σωστό, και μετά να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που αρχικά η Γαλλία την θεωρεί θετική. Αλλά βάζει αυτόν τον αστερίσκο. Να τα ενισχύσουμε, δηλαδή, με τι είναι τρόπο? Δηλαδή, υποθέτω Frontex, υποθέτω υλικοτεχνική υποδομή, υποθέτω χρήματα. Ακριβώς. Να έχουμε περισσότερη Frontex, να έχουμε περισσότερη υποδομή. Για μας θα σας πω ότι... Προφανώς. Για μας. Ενώ οι Γερμανοί τώρα έχουν λίγο θολό. Θα βοηθήσουμε και να το δούμε το θέμα. Κοίτα να σου πω. Δεν νομίζω ότι διαφωνούν με την Frontex. Άρρωστε, υπάρχει η προοπτική ότι η Frontex θα γίνει μια αυτόνομη υπηρεσία, αυτό έχει αποφασίσει ο Ιππέστης, μια αυτόνομη υπηρεσία η οποία θα φτάσει τις 11.000. Η Γερμανία στέλνει και ένα πλοίο τώρα πολεμικό, το Bremen, αν κάνω καλά, μια φρεγάτα, για την φύλαξη των συνόρων με το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στο Αιγαίο. Αυτό όμως είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δεν είναι στα ευρωπαϊκά πλαίσια, έτσι. Είναι άλλο αυτό το πράγμα. Οι Γάλλοι λένε ότι πρώτα να φτιάξουμε ακόμα πιο ισχυρή την Frontex και μετά να πάμε σε αυτό το σχέδιο των Γερμανών. Θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Το θέλουν πολύ μπροστά οι Γερμανοί. Άντε να δούμε και πότε, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση, να δούμε πώς αυτό και πότε αυτό θα πάρει σαν τέτοιο στάδιο. Είναι η Γάλλη στην Προεδρία τώρα, έτσι. Αν δεν προχωρήσει αυτό, η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να διαφωνήσει. Ευτυχώς καταλαβαίνω ότι έχουν φύγει από τις γελίες αιτιάσεις για τα pushbacks και όλα αυτά. Νομίζω ότι... Κανένα σοβαρός κάθεται και συζητάει τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι η Ελλάδα αρχικά λέει ναι στη συμφωνία το συνασπισμό των προθήμων, γιατί η Ελλάδα ήταν κοντά στις θέσεις Γερμανίας στο μεταναστευτικό. Στις λεπτομέρειες θα δούμε τώρα. Πάντως αυτή θα είναι η νέα πρωτοβουλία. Μάλιστα. Αφορά και την Ελλάδα. Καλημέρες. Θα είναι μια συζήτηση που θα ξεκινήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα.